Σύμφωνο βρίσκει τον βουλευτή Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρη Στογιαννίδη η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να προσφύγει σε εκλογές μετά το δυσμενές αποτέλεσμα των εκλογών της 26ης Μαΐου, όπου η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία άγγιξε τις 9,5 μονάδες. Σημείωσε πάντως ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η αποχή από τις κάλπες, ορίζοντας το δίλημα των επόμενων βουλευτικών εκλογών πως θα είναι ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση. Καταρχάς, για μένα προσωπικά, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη. Και το λέω δυσάρεστη έκπληξη γιατί αυτό που εισέπρατα την τελευταία εβδομάδα, συναστρεφόμενος με τους συμπολίτες μας στον ομό Ξάνθης, ήταν ότι υπήρχε ένα ρέμα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς όμως η κάλπη πανελλαδικά έδειξε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Από εκεί και μετά είναι ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση και θεωρώ ότι σωστά ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να προκηρύξει άμεσα εκλογές για να μην υπάρχει εκλογολογία και επίσης να μην υπάρχει το επιχείρημα της αντιπολίτευσης ότι δεν έχουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Τώρα βέβαια μέσα στο χρονικό διάστημα προβλέπει συνταγματικός ως συντακτικός νομοθέτης τι περιθώρια υπάρχουν για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση και αυτή η εικόνα και σε ποιο βαθμό. Εκτιμώ υπάρχει δυνατότητα ανατροπής του αποτελέσματος γιατί όπως γνωρίζετε συνήθως στις ευρωεκλογές οι πολίτες τιμωρούν εντός εισαγωγικών την κυβέρνηση, την οποιαδήποτε κυβέρνηση, συνήθως δηλαδή οι κυβερνήσεις τις ευρωεκλογές τις χάνουν. Επίσης υπάρχει την αίσθηση που έχουν οι πολίτες της χαλαρής ψήφου, της ψήφου διαμαρτυρίας και επίσης το μεγάλο πρόβλημα είναι η αποχή. Θεωρώ ότι σημαντικό πρέπει να είναι και το ζητούμενο για μας η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές. Συνήθως απέχουν οι προοδευτικοί πολίτες. Αν δούμε δηλαδή ποιοτικά χαρακτηριστικά δημοσκοπήσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που απέχουν είναι οι προοδευτικοί. Για μας λοιπόν το δίλημα που μπαίνει στις βουλευτικές είναι πρόοδος ή συντήρηση. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να έρθουν οι πολίτες στην κάλπη και να αποφασίσουν αν επιθυμούν την πρόοδο, τη συνέχεια της πρόοδου με κυβέρνηση και κορμό της κυβέρνησης στο ΣΥΡΙΖΑ ή επιστροφή στη συντήρηση. Αυτό είναι το ζητούμενο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και αυτό πρέπει να κρίνουν στην πολιτική μας. Το ίδιο δίλημα πάντως φάνηκε να βάζει στο τραπέζι ενόψει των εθνικών εκλογών, στις οποίες αποφάσισε τελικά να προσφύγει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του, όταν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών είχαν οριστικοποιηθεί.